τεράστια γκρίνια και προβληματισμό έχει φέρει μέσα στους κόλπους της γερμανικής κυβέρνησης αλλά και του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος SPD η ταχεία επιδείνωση της κοινωνικής αποδοχής της σημερινής κυβέρνησης συνασπισμού του καγκελάριου Όλαφ Σόλτς, όπως επίσης και του ιδίου, που αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα και που φυσικά αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης και μεταξύ των κυβερνητικών αξιωματούχων αλλά και των μελών του κόμματος, που όπως αναφέρει δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung που αναπαράγει το πρώτο θέμα, συζητούν ακόμα και το ενδεχόμενο παράδοση της καγκελαρίας πριν έρθουν τα χειρότερα, που φυσικά θα είναι η άνοδος στην εξουσία του αφεντέ, το οποίο όλα δείχνουν ότι θα σαρώσει στις επερχόμενες γερμανικές εκλογές. Για να δείξει μάλιστα πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, κάποιος βουλευτής, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του S5, την παρομοίασε σαν τον Τιτανικό, λέγοντας «Η πάντα εξακολουθεί να παίζει, το παγόβουνο φαίνεται ήδη, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι». Έτσι λοιπόν, αυτό που συζητιέται είναι να αναλάβει την καγκελαρία ο σημερινός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος και βρίσκεται ψηλά στη δημοσκοπική γνώμη των Γερμανών, αλλά που φυσικά θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Και εκεί είναι το θέμα που αδυνατούν οι Γερμανοί πολιτικοί να καταλάβουν ή απλά δεν θέλουν, για κάποιους προσωπικούς θα λέγαμε λόγους, αφού διακινούνται ακόμα και φήμες ότι οι περισσότεροι έχουν χρηματιστεί από ξένους δυτικούς οργανισμούς και εταιρείες. Δεν έχει σχέση λοιπόν το πρόσωπο, αλλά η πολιτική που ασκεί, και από τη στιγμή που η γερμανική ηγεσία ξεκίνησε έναν πόλεμο εισαγωγικά με τη Ρωσία, χάνοντας όλα τα οικονομικά ωφέλη που είχε τόσα χρόνια από τη φτηνή ενέργεια που μπορούσε να παίρνει, ακολουθώντας πλέον ό,τι λένε οι ΗΠΑ και φυσικά σκοτώντας την ίδια στην οικονομία, που είχε ως επίπτωση, για παράδειγμα, πολλές εταιρείες να κλείσουν και να μεταφερθούν στο εξωτερικό, η καθημερινή ζωή του Γερμανού πολίτη να κρυβίνει κατά πολύ κτλ. Κάτι που όπως βλέπουμε καθημερινά πλέον έχει προκαλέσει αναβρασμό στους Γερμανούς πολίτες, τότε λοιπόν και άλλος καγκελάριος να αναλάβει δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτε και ο Τιτανικός θα συνεχίσει την πορεία του για το παγόβουνο. Αυτές είναι οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών αποφάσεων που πήρε η Δύση και είτε θα πρέπει να στρίψει το τιμόνι του πλοίου είτε να ετοιμάσει τις σωστικές λέμβους και όποιος σωθεί, σώθηκε. Αφού όπως είπαμε, το όνομα του καπετάνιου του γερμανικού Τιτανικού δεν έχει καμία σημασία για το παγόβουνο που βρίσκεται μπροστά του.